Θρίλερ επικράτησε στον Φλίσβο, όπου το πτώμα μιας γυναίκας 60 ετών βρέθηκε τα ξημερώματα της Παρασεβής, 1/5, στην παραλία της περιοχής του Παλαιού Φαλήρου. Μια παρέα ατόμων που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα εντόπισε τη σωρό της άτυχης γυναίκας να επιπλέει κοντά στην ακτή και την τράβηξαν στη στεριά, όμως διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη αργά. Μυστήριο επικρατεί παράλληλα και με το πτώμα στην Γκάτζα, Στέλιος Πέτσας, πρόστιμο για όποιον διαδηλώσει για την πρωτομαγιά τόσα κοστίζουν οι μάσκες σε μια οικογένεια. Οι δύο γυναίκες και οι τρεις άνδρες που εντόπισαν τη γυναίκα, είχαν ειδοποιήσει νωρίτερα τις αρχές ποιού έσπευσαν στο σημείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από την αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας ή του πνιγμίου και απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Όπως ανέφερε το κλιμάκιο του λιμενικού σώματος και της ελάς που έσπευσαν στο σημείο, η γυναίκα δεν ήταν στο νερό για πολλή ώρα και οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι βρισκόταν στο νερό για λιγότερο από μία ώρα. Η γυναίκα εντοπίστηκε από τους περαστικούς γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα, οπότε πρέπει να βρέθηκε στο νερό κοντά στα μεσάνυχτα. Η σωρός της έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο για να γίνει η νεκροψία νεκροτομή και να ρίξει πιθανώς φιός στα αίτια του θανάτου της γυναίκας, ενώ αναζητούνται οι οικείοι της. Θρίλερ στη Λάρισα με το πτώμα, η γυναίκα ήταν νεκρή πάνω από έναν χρόνο. Θρίλερ επικρατεί με το πτώμα που βρέθηκε χθες, 27 τέταρτα, στη Λάρισα και το κανάλι του Πλατίκαμπου, το όμικρον πιο φαίνεται πως ανήκει σε γυναίκα που υπολογίζεται πως ήταν νεκρή για πάνω από έναν χρόνο. Όπως εξήγησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η ιατροδικαστής Ρουμπίνη Λεονταρή που ανέλαβε την έρευνα από τα ρούχα που β' αρέθηκαν στο σημείο πιθανότατα να πρόκειται για μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας. Σύμφωνα με την ΚΑΠΑ, Λεονταρή, η γυναίκα θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από ένα χρόνο νεκρή, γεγονός που μυαρτυράει προχωρημένη σύψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα μέχρι τώρα ευρήματα, δεν εντοπίζονται κακώσεις που να οδηγούν σε εγκληματική ενέργεια. Οι έρευνες συνεχίζονται σε ανθρώπους που έχουν χαθεί και αναζητούνται.